μέρους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξίου Πεζοδρομικών χαιρετίζω τη συγκέντρωσή μας. Βρισκόμαστε εδώ, στον δρόμο του αγώνα, μαζικά, αγωνιστικά, κάτω από δύσκολες συνθήκες, να υπερασπίσουμε τις συντάξεις μας, τα δικαιώματά μας που τα πληρώσαμε με το μόχο μιας ζωής και δεν τα χρωστάμε σε κανέναν, ούτε μας χαρίστηκαν από κανέναν. Τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια οι συνταξιούχοι έχουν γίνει τα μόνιμα υποζύγια των αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων. Οι περικοπές που μέχρι σήμερα έχουν γίνει σε κύριες επικουρικές συντάξεις, στα δώρα, στο ΕΚΑΣ, στο φάρμακα, στην υγεία, στις κοινωνικές παροχές, ισχύουν και παραμένουν στο αγκαίρο. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα οι συνταξιούχοι βομβαρδίζονται από την κυβερνητική προπαγάνδα, τα φοιτητικά της μέσα ενημέρωσης, τον τύπο, τους γνωστούς παπαγάλους αναλυτές, ότι με τον υπολογισμό του νόμου 4670 του 20, νόμος Βρούτσι, οι συνταξιούχοι θα λάβουν αναδρομικά. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούσαν προσδοκίες ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αλάβο αναδρομικά. Ο εμπεγμός και τα ψέματα αποκαλύφθηκαν όταν οι συνάδελφοι συνταξιούχοι πήγαν ταμείο. Μετά από 2 χρόνια η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΕΒΑ κατέβαλε μόλις σε 133.000 συνταξιούχους αναδρομικά. Σε σύνολο 1.800.000 παλιών συνταξιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Μάρτιο 2016. Ο εμπεγμός της κυβέρνησης στους συνταξιούχους συνεχίζεται με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού που έγινε πρόσφατα για έκτατο επίδομα 200 ευρώ ενώπιση του Πάσχα, που αφορά περίπου 675.000 συνταξιούχους. Το σύνολο των συνταξιούχων είναι 2,5 εκατομμύρια. Άρα το φιλοδόρημα, το επίδομα αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, θα το πάρουν 1.800.000 συνταξιούχοι. Εμείς συνάδελφοι δεν ζητάμε φιλοδορήματα, ζητάμε τα δώρα μας, όπως τα πληρώσαμε μια ζωή. Από το έκτακτο επίδομα αυτό των 200 ευρώ θα εξαιρεθεί η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων. Ο εμπεγμός της κυβέρνησης που ξεπέρασε κάθε όριο συνεχίστηκε με τα αναδρομικά του 11 μήνου. Όσοι πήρανε, ήρθε μετά ο λογαριασμός να τα δώσουν τα μισά πίσω στην εφορία, γιατί τα υπολογίσανε με το εισόδημα του 15 και του 16. Εμείς συνάδελφοι συνεχίζουμε στον δρόμο του αγώνα. Το μόνο δρόμο που είναι ανοιχτό για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Και αυτό το δρόμο θα το συνεχίσουμε όσο κρατούν οι δυνάμεις μας μέχρι τέλος. Το δείχνει και κάτροπες συνθήκες η σημερινή μας συγκέντρωση. Δεν αντέχουμε τις περικοπές, δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε με συντάξεις που πληρώσαμε και μας τις περικόψατε. Δώστε αυξήσεις στις συντάξεις. Αυτά λέει η ΣΕΑ, αυτά λέει η ανακοίνωση. Προχωράμε, συνάδελφοι, στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή.